Επέλανε με αυτόν τον τηλέφωνο της Λεμεσανής. Ποιος είναι η Πάλε? Ο Πάρης. Ποιος άλλος? Ποιος Πάρης της Τριάς? Κόρη, ο Σκαλιώτλιο. Όχι ρε, και να βγει η Λεμεσανή που τον πάνιο να μας μαστιγώσει. Ξυνισμένη. Άκουσα το τηλέφωνο μου. Ναι, ήταν ο Πάρης. Έπιασε σε 5 φορές ο φόρος. Ελένη, για στον πίσω επίγον, γιατί μπορεί να σε θέλει κάτι σοβαρό. Όχι, δεν τον πιάνω. Άφησε τον τζομί να πήξει. Αρκετά εχαλάρωσε τελευταία. Μα ποιο τηλεφωνάς πρωί-πρωί? ₺120 ρεύμα. Αφού τα πιστολάκια του μαλλιό σας δεν σταματούν λεπτών. Δεν κατάλαβα. Εσύ ενισώνεις τα μαλλιά σου και έχεις και το έρκονισο συνέχεια να μένω. Ναι αγάπη μου, αλλά εγώ έχω και άλλες ασχολίες. Ενώ κάποιες ασχολούνται μόνο με τις τρίχες τους. Sorry, εμφανίζομαι στην τηλεόραση. Και εγώ εμφανίζομαι στην τηλεόραση, κούκλα μου. Αλλά όπως βλέπεις κάποιες είμαστε δημοσιογράφοι, ενώ κάποιες άλλες είναι... γλάστρες, να το πω. Κόρη, ποια είναι πες γλάστρα. Θέλει να σε τριχομαλίσω. Κοπέλες, θα τσακωνούμαστε για το ρεύμα τώρα. Στο κάτω-κάτω γι' αυτό να συγκατοικήσαμε. Για να μοιραζόμαστε τα έξοδα. Που 40 λιρούδες η κάθε μια. Ακού να με πει εμένα γλάστρα. Αλλά ξέρω γιατί. Γιατί ζηλεύκεις που κάθομαι δίπλα από τον Άγγελο. Ρε, μα κάμνεις το επίδειδες τώρα, θέλεις να μας ακούσει ο άνθρωπος. Με φάστε, δεν θα σας ακούσει. Έφυγε. Πήγε δουλειά. Και μάλιστα, έφυγε από το διαμέρισμα του μαζί με μια ξανθή κοπέλα, 2 μέτρα. Το πράγμα. Κοίτα για να δω την αντίδραση σας. Πώς θα καλαμαράς ο πρώην, α? Το έτσι, με φόντο, πισίνα, λίγο πιο στισιακό ύφος. Έτσι, έτσι, έτσι. Μπράβο το ποδαράκι λίγο πιο πέρα, έτσι. Α, ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σταμάστρε. Τι θες εσύ εδώ, ρε Κουφόλη? Μου είπες να έρθω να βγάλω φωτογραφίες. Ναι, ρε, σου είπα, αλλά δεν μπορούσα να καθυστερήσεις λίγο. Πώς θα ποζάρει, ποιος θα το κάνει, ε? Τέλος πάντων, να θέλω. Τράβαγα μια φωτογραφία μόνο του το κορίτσι, αλλά το καταλάβει. Have a nice day.